Η Μόσχα είναι ανοιχτή στο να κάνει συνομιλίες με την Ουκρανία, ενώ είναι πεπισμένη ότι η σύγκρουση αργά ή γρήγορα θα τελειώσει και θα επέλθει η ειρήνη. Τα λόγια αυτά ανήκουν στο Βλαντιμίρ Πούτιν και υπόθηκαν κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Τάκερ Κάλσον. Τόνισε μάλιστα ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα αποκατασταθούν. Η Ρωσία δεν αρνήθηκε ποτέ να συμμετάσχει σε διάλογο για την Ουκρανία, αλλά μετά την αναστολή των συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη το Μάρτιο του 2022, η Μόσχα δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει το πρώτο βήμα. «Γιατί πρέπει να ταλαιπωρούμε τον εαυτό μας και να διορθώνουμε τα λάθη κάποιου άλλου», είπε ο Πούτιν και πρόσθεσε και τα εξής. «Πρέπει να συζητηθούν οι προϋποθέσεις επίλυσης του ζητήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής διατήρησης της κατάστασης, εκεί που βρίσκεται τώρα. Ξέρω ότι θέλουν, δεν το βλέπω μόνο εγώ, αλλά παλεύουν να καταλάβουν πώς να το κάνουν». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι ισχυρισμοί για τη λεγόμενη ρωσική απειλή στοχεύουν στον εκφοβισμό των απλών ανθρώπων. «Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον για την Πολωνία, τη Λετωνία ή οπουδήποτε αλλού. Είναι απλώς απειλή», τόνισε. Ο Πούτιν έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ότι κάνει ένα τεράστιο λάθος ιστορικών διαστάσεων, διώχνοντας τη Ρωσία μακριά. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν επί του παρόντος επαφή σε επίπεδο διαφόρων κυβερνητικών υπηρεσιών με τη Μόσχα, λέγοντας ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να σταματήσει να προμηθεύει όπλα στο Κίεβο και θα τελειώσει μέσα σε λίγες εβδομάδες. Ο ίδιος είπε επίσης ότι η Μόσχα διερεύνησε τη δυνατότητα ένταξης στο ΝΑΤΟ και κάλεσε την Ουάσιγκτον να κατασκευάσουν από κοινού ένα κοινό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας. Οι πρόεδροι των ΗΠΑ υποστήριξαν τις πρωτοβουλίες, αλλά οι κυβερνήσεις τους τις απέρριψαν, είπε ο Πούτιν, και μετά μας είπαν να χαθούμε, τόνισε χαρακτηριστικά.